Προφανώς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν θα πέσει στην παγίδα της σύγκρισης Πάρνηθας και Σούνιο. Αυτό αποτελεί μια βολική έτσι, εξέλιξη και αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς για να λειτουργήσουν αποπροσανατολιστικά στο λαό για τα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και τους κινδύνους της χώρας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έγκαιρα είχε πει ότι εάν δεν πάρθουν σε συνθήκες πανδημίας άμεσα δραστικά μέτρα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, οι εξελίξεις θα είναι άσχημες. Όπερ και γένετο λοιπόν, οι εξελίξεις όντως είναι άσχημες και πιθανά αν δεν πάρθουν άμεσα τώρα μέτρα να μην υπάρχει αντιστροφή της πραγματικότητας, να μην έχουμε φρένο σε αυτή την υπόθεση. Η κυβέρνηση προσπαθεί να καλλιεργήσει αυταπάτες, ότι τάχα τες τελειώνουμε, ότι με το εμβόλιο που θα εγκριθεί εν πάση περιπτώσει θα έχουμε και τους πρώτους εμβολιασμούς, άρα τελειώνει η υπόθεση. Δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι την ίδια στιγμή έχουμε 100 νεκρών, έχουμε διασωληνωμένους ημερησίως που φτάνουν στα 600 άτομα, το lockdown βλέπουμε ότι δεν αποδίδει και δεν αποδίδουν όλα αυτά τα μέτρα γιατί υποτάξανε την υγεία και την ασφάλεια του λαού, υποτάξανε τα πρωτόκολλα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα στις ανάγκες της αγοράς, στις ανάγκες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Ναι, είναι το δεύτερο lockdown όμως, κύριε Συντηχά, είναι ο δεύτερος αποκλεισμός. Βεβαίως. Και η αγορά είναι το δεύτερο lockdown. Μας έλεγαν οι άνθρωποι της αγοράς ότι ούτε το πρώτο κανονικά δεν άντεχε και τώρα είμαστε στο δεύτερο. Βεβαίως, μα ακριβώς αυτό θέλω να σας πω, ότι από lockdown σε lockdown και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση τι συγκρίσεις κάνει. Λέει ότι εμείς πήραμε μέτρα για την υγεία που δεν τα είχαν πάρει προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Εάν η Νέα Δημοκρατία πήρε περισσότερα μέτρα σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ ή εάν αυτά τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πανδημίας και της αντιμετώπισης των προβλημάτων της χώρας και του λαού μας. Προφανώς και δεν ανταποκρίνονται. Διότι την ίδια στιγμή που εμείς σας λέμε, κύριε Στυλιανίδη και κύριε Σαντορινιέ, όλα αυτά τα χρόνια πάρτε μέτρα για να θωρακίσετε το σύστημα υγείας, ανοίξτε μεθ, προσλάβετε επιπλέον ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό στα νοσοκομεία, επιτάξτε το ιδιωτικό σύστημα υγείας, εσείς κάνατε το εντελώς αντίθετο, κάνατε μπαλώματα, προσπαθώντας να προσαρμόσετε το εθνικό σύστημα υγείας στις ανάγκες της αγοράς. Δηλαδή και ανάμεσα στον ιδιωτικό και ανάμεσα στον ιδιωτικό και στον κρατικό τομέα. Ελάτε για να πάμε και στο επόμενο κεφάλαιο, κύριε Συντηχάκη. Κλείνω, επιτρέψτε μου να πω το εξής, ότι αυτή η πολιτική της καλλιέργειας αυταπατών και προσδοκιών καλλιεργεί και στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και φάνηκε από την Σύνοδο, από τις αποφάσεις της Συνόδου, όπου ο Πρωθυπουργός επιχείρησε με προκλητικό τρόπο να αντιστρέψει την πραγματικότητα ότι τάχατες η απόφαση αποτελεί μια ισχυρή προειδοποίηση προς την Τουρκία. Ενώ στην πραγματικότητα δίνει αέρα στα πανιά της Τουρκίας και μάλιστα με τη δήλωση Ερντογάν που λέει ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κράτησαν θετική στάση απέναντι σε αυτό το παιχνίδι της επιβολής των κυροσμάς και έπεσαν ξανά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι και η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ που πίνουν νερό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους υποτιθέμενους συνάδελφους. Καλό πρωινό, κύριε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Συντηχάκη, από ΚΚΕ, τον υπουργό τον κύριο Σαντορινιό από το ΣΥΡΙΖΑ και τον υπουργό τον κύριο Στυλιανίδη.